σημαντικό και για μας. Όμως ασφάλεια, όπως ακούστηκε, είναι και το καλό νοσοκομείο με πλήρη πρόσβαση για όλους. Είναι και το σχολείο το οποίο έχει όλες τις ειδικότητες και στο πιο απομακρυσμένο νησί της χώρας. Είναι και τα εργασιακά δικαιώματα με τις συλλογικές συμβάσεις στην αύξηση του κατώτατου μισθού και απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία. Είναι η κοινωνική πρόνοια η οποία καταπολεμά την ανθρωπιστική κρίση και δημιουργεί ευκαιρίες εργασίας. Και βέβαια ένα συνολικό πλαίσιο κοινωνικού κράτους. Ήταν όμως ξεκάθαρο από τις πρώτες μέρες κυβέρνησής σας ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά την ασφάλεια έχει δύο άξονες. Πρώτον, τη στοχοποίηση και δεύτερον, την περιστολή δικαιωμάτων. Ξεκινήσατε με επικοινωνιακά πυροτεχνήματα που δεν σχετίζονται άμεσα με ζητήματα ασφάλειας των πολιτών. Η στοχοποίηση κοινωνικών ομάδων σας έδωσε τη δυνατότητα να μπορέσετε να εφαρμόσετε το δεύτερο άξονα της πολιτικής σας. Να προχωρήσετε σε περιστολή δικαιωμάτων κοινωνικών ομάδων. Και θέλω να πω εδώ και σε εσάς, κύριε Υπουργέ, αλλά και στους πολίτες που μας ακούν, ότι οι κοινωνικές ομάδες οι οποίες βάλλονται είναι ένας πρόδρομος για τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες οι οποίες θα γίνουν αντικείμενο επίθεσης στο επόμενο διάστημα. Δεν μπορούν να νιώθουν ασφαλείς ή ανασφάλιστοι, ή άνεργοι, ή ευάλωτοι, ή ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, αυτοί που αγωνίζονται, αυτοί που διεκδικούν, διότι αυτοί θα είναι οι επόμενοι αυτής της επίθεσης. Ξεκινήσατε τη θητεία σας και αφού πήγατε στη μόρια των 5.800 ανθρώπων δίνοντας συγχαρητήρια και σωστά στις υπηρεσίες οι οποίες διεκπεραίωναν τα αιτήματα και κρατούσαν το προσφυγικό σε μια ισορροπία, αλλά συνοδεύτηκε με μια εικόνα η οποία έκανε το γύρο της Ευρώπης και ήταν το να στηβάζετε οικογένειες προσφύγων σε κλούβες των ΜΑΤ. Μια εικόνα η οποία ήταν μια καθαρή επίδειξη δύναμης και τίποτα άλλο, με ανθρώπους οι οποίοι πήγαν στη συνέχεια στην Κόρινθο σε κάκιστες συνθήκες διαβίωσης, αποκόπηκαν από την εκπαίδευση και αρκετοί από αυτούς μετά εγκατέλειψαν την ανοιχτή δομή. Αυτή είναι η πολιτική σας. Μείνατε επιδεικτικά αδρανείς σε περιστατικά βίας και αστυνομικής αυθαιρεσίας κατά πολιτών, χαρακτηρίζοντάς τα ως μεμονωμένα. Μάλλον πρέπει να ξαναδείτε τον ορισμό του μεμονωμένου. Γιατί ξεγυμνώματα, διαπομπεύσεις, ακραία καταστολή δεν είναι μεμονωμένα. Θα πείτε ότι διατάξατε ΕΔΕ. Αυτό όμως, όπως ξέρετε, δεν είναι αρκετό. Ελέγξτε συστηματικά το κατά πόσον συμμορφώνεται η Ελλάς με τα πορίσματα του Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αστυνομικής Βίας του Συνηγόρου του Πολίτη, που εμείς θεσμοθετήσαμε, κατ' εντολή του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εάν επιθυμείτε να περάσετε ένα πραγματικό μήνυμα προς εκείνους που τείνουν να αφαιρετούν. Όμως αυτό που πραγματικά χρειάζεται είναι η πολιτική βούληση να αλλάξει η αντίληψη ορισμένων, και επαναλαμβάνω ορισμένων αστυνομικών, ότι είναι φορέας εξουσίας και δεν υπόκειται σε ελέγχους. Γιατί και για μας οι αστυνομικοί είναι άνθρωποι, είναι εργαζόμενοι, έτσι τους αντιμετωπίσαμε και στις συναντήσεις που είχαμε και στη συνεργασία μας και στα αναδρομικά που δώσαμε και σε πολλές άλλες κινήσεις. Όμως λυπάμαι που το λέω, αλλά με δηλώσεις σαν και αυτές κάποιων συνδικαλιστών της αστυνομίας ότι λύθηκαν τα χέρια τους επί των ημερών σας, μάλλον κάτι δεν πάει καλά. Έχετε δημιουργήσει ένα αίσθημα φόβου και όχι ασφάλειας των πολιτών απέναντι στο σώμα που οφείλει να εγγυάται την τήρηση των νόμων. Κύριε Υπουργέ, στα πρόσφατα γεγονότα στη Μυτιλίνη παρακολουθήσαμε μια κίνηση ακραίας καταστολής. Όταν μια πορεία των ετούντων άσυλο ενάντια στις άθλιες συνθήκες του ΚΙΤ της Μόριας, αλλά και στην αδικία που γεννάει η εφαρμογή του νέου νόμου όπου προτεραιοποιούνται οι αιτήσεις των εισερχόμενων απέναντι στις παλιές αιτήσεις ασύλου, πνίγηκε στα δακρυγόνα, ακόμα και με απευθείας ψεκασμού σε πρόσωπα μικρών παιδιών, ακόμα και Βρετανών πολιτών λόγω χρώματος. Και βέβαια η επανεμφάνιση των ταγμάτων εφόδου στους δρόμους της Μυτιλίνης. Σήμερα, πριν λίγες ώρες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγηλε την έκδοση μιας ΠΝΠ με την οποία θα επιταχθούν χώροι στα νησιά ώστε να κατασκευαστούν οι κλειστές δομές υποδοχής. Κλειστές δομές φυλακές για όλους και τους ευάλωτους έως 36 μήνες, με στρατιωτικό νόμο μέσα στις δομές, με αποτροπή ενεργητική και παθητική που δημιουργεί εκρηκτικές συνθήκες τόσο για τους πρόσφυγες όσο και για τις τοπικές κοινωνίες. Σας καλούμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να εξασφαλίσετε την ισονομία και τη λειτουργία του κράτους δικαίου. Να απομακρύνετε τα μη δημοκρατικά στοιχεία από την αστυνομία. Να καταπολεμήσετε αποφασιστικά το οργανωμένο έγκλημα και κυρίως το εμπόριο ναρκωτικών.
να συνεργαστείτε με τους Δήμους για τον επαρκή φωτισμό όλων των κατοικημένων περιοχών, να δώσετε κίνητρα για την ανάπτυξη υποβαθμισμένων περιοχών, να ενισχύσετε τις προληπτικές περιπολίες σε περιοχές με αυξημένη κλιματικότητα. Μόνο με τέτοια μέτρα θα μπορέσετε να ισχυριστείτε ότι προάγετε την ασφάλεια με δημοκρατικό τρόπο και όχι εδραιώνοντας ένα κλίμα φόβου χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Για μας, σαν ΣΥΡΙΖΑ, περισσότερη δημοκρατία και περισσότερα δικαιώματα και ελευθερίες σημαίνει περισσότερη ασφάλεια. Και σας καλούμε να το εφαρμόσετε άμεσα. Ευχαριστώ.